Ποιον έχουμε στη γραμμή. Ποιον έχουμε στη γραμμή. Αυτό ήταν το cue σου για να πεις εμένα. Α, εγώ θες να σου μιλήσω. Ναι. Sex on fire, θα σου μιλήσω. Α, ήθελα να ακούσω μια ξέρεις, πιο πλούσια περιγραφή για αυτή τη λιγολύπτια. Άφρο, μαλλί, χορεύει. Κορμί θανατηφόρο. Είναι πάρα πολύ όμορφη η Μαρία Γιώργια. Μάτια σαν τις λίμνες της Ιρλανδίας. Είναι ελεύθερη. Είναι ελεύθερη. Τώρα αρχίζει και μιλάς. Μεσογειακό ταμπεραμέντο. Κάτσε γιατί αυτά. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να χορεύει. Προς τον παρόν χορεύει στο ταψί εδώ ο διευθυντής των ηχοληπτών. Την τρελαίνει πάνω κάτω, πάνω κάτω. Τι έγινε κύριε Σόμερ, τι έγινε κύριε Σόμερ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι, εμείς δεν γνωριζόμαστε από κοντά. Με το Θανάση Μητρέλια, δεν ξέρω, γνωρίζεις από κοντά. Ο Θανάσης είναι στην Ένα, είναι δηλαδή. Κάτι τώρα, γιατί βλέπω στο 10-1 ότι για όλο το τζαπουκά που έκανα για το θέμα χθες που μου παίξανε από το. Από πού? Από το ταλέντο. Καλά, τώρα έχουμε τον άνθρωπο όμως τώρα στον αέρα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Γνωρίζεσαι λοιπόν με το σώμα. Ναι, έχουμε γνωριστεί σε μια αλάνα. Τι εννοείς, παίζετε μπάλα. Όχι. Το παίζει, δεν παίζει ρεσί, δεν παίζει, δεν είσαι αθλητής. Παίζω μπάλα, ναι. Βέβαια, βέβαια. Με τον Κώστα είχαμε κάνει ένα δοκιμαστικό για το Go Straight. Θυμάσαι αυτή την άθλια εκπομπή που είχα κάνει στο τέτοιο. Και δεν είχαν κάτι ημερομηνίες. Δεν είχαν κάτι ημερομηνίες και δεν είχαμε, αλλά. Και τον ξέρω μέσα έχουμε κοινή φίλη τη Μαρία τη Δρούζα. Μάλιστα. Ναι, να είναι καλά το μαράκι. Οκ, Κώστα, και πώς το αποφάσισες τώρα αυτό με το χορό, αλήθεια. Σε ρωτήσανε πολλές φορές, αλλά εγώ θέλω να μάθω. Πώς ένας ηθοποιός από την Ελλάδα. Κοίταξε να δεις, όταν με πρωτοπήραν τηλέφωνο, το βρήκα πάρα πολύ αστείο αυτή η πρόταση σε μένα. Αλλά όταν σου είπαν τα λεφτά, είπες ναι. Όχι, αλλά όταν μου είπαν καταρχήν. Να σου το πω διαφορετικά. Όταν έχεις δει την ίδια εκπομπή στο εξωτερικό, η οποία πάει και πάρα πολύ καλά. Την έχω δει, και την Πάμελα Άντερσον εκεί που χόρευε χτες. Ρούμπα. Γενικά έχει πλάκα και είναι ωραία στημένο. Και όταν βλέπεις και το κανάλι το πιστεύει πάρα πολύ και θα του δώσει μια όθηση που πρέπει κτλ. Άστα αυτά, μωρέ. Άστα αυτά. Το θέμα είναι ότι έχει διευθυντικό στέλεχος στην Επιτροπή, άρα είναι σίγουρη επιτυχία. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω εγώ. Εγώ πιστεύω όμως ότι καταρχήν ο σκοπός είναι πάρα πολύ καλός. Πλάκα έχει, Κώστα, πλάκα έχει. Γιατί εγώ να πλάκα. Και 10 παιδιά πιστεύω ότι είναι καλό. Ωραία. Πλάκα έχει που λες το εξωτερικό, έχει πλάκα. Έχει και λίγο χιουμορ και τέτοια. Εδώ έχετε πλάκα. Εγώ δεν είδα πλάκα. Ναι, βέβαια. Όχι, εγώ ίσα. Τι δεν έχει πλάκα. Κοίταξε, εγώ η μόνη πλάκα που βλέπω είναι κάθε φορά που ακούω το Λάτσο να κάνει κριτική και λέω πλάκα κάνει. Αυτή είναι η μόνη πλάκα που έχω ζήσει στην εκπομπή. Τίποτα άλλο. Όχι, δεν συμφωνώ μαζί σου. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Εγώ πιστεύω ίσα ότι. Και να σου το πω διαφορετικά. Και εκείνοι και εμείς ουσιαστικά κάνουμε ένα show. Έτσι. Ούτε εκείνοι μπορούν να κρίνουν 100% αν θέλει τη χορογραφία, αν είναι σωστή ή λάθος. Ο Λάτσιος όχι βέβαια. Γιατί και συμπεριφέρονται έτσι ψυχρούλα, ωραία. Αυτό είναι ρε τη Βερμάχτ. Όχι ο άλλος που τα βάζει μαζί του. Δεν θα πει και φασίστα το Λάτσιο τώρα. Όχι ρε φασίστα. Κατάλαβε, λέω, είναι ψυχρός επαγγελματίας. Φλεγματικός Βρετανός. Οι Γερμανοί τη δουλειά έχουν με αυτό. Εντάξει. Όποιος τον ξέρει προσωπικά το Γιάννη όμως, επειδή ξέρει πόσο συναισθηματικός άνθρωπος είναι. Επειδή το ξέρω πολύ καλά. Ναι, περιμένει να τον δει να τσαλακώνεται λίγο. Και όχι, είναι executive. Θέλει να είναι έτσι. Εννοώ ο δικό μα το executive στο X. Πηδήχτηκε το παράθυρο. Δεν έχει κόμπλεξ ο άνθρωπο. Ωραία, ανοίγουμε κι άλλα μέτωπα. Να σου πω ρε Κώστα. Έτσι, σας βλέπω να έχετε προβλεπώ, δεν ξέρω τι λέτε παιδιά, να είστε καλά και παιδιά. Να σου πω ρε Κώστα. Έλα. Λοιπόν, έχεις δύο επιλογές. Άκουσε με τώρα, γιατί όποιος βγαίνει εδώ σε αυτόν τον αέρα, την πατάει. Λοιπόν, ή θα τραγουδήσεις ή θα απαντήσεις σε ερώτηση προσωπικού περιεχομένου. Wow. Αλήθεια ή θάρρος. Τι προτιμάς. Επειδή το τραγούδι είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το ελέγξεις, ενώ την απάντηση που θα σου δώσω μπορώ να την ελέγξω. Ωραία. Θα πάρω το κουτί β. Την πάτησες, τον ήπιες, σε έβαλα στην παγίδα. Τώρα. Λοιπόν, άκου τώρα, θα το πω όπως το νιώθω. Όπως το νιώθω. Κυκλοφορούν. Θα ήθελα να σας απαντήσω εγώ όμως. Κυκλοφορούν κάποιες φήμες, ρε Σικώστα. Ναι. Ότι έχεις μεγάλο πουλί. Τι λες τον άνθρωπο, περίμενε, παιδί μου. Εγώ έχω ένα καναρινάκι στο σπίτι. Είναι δυνατόν. Εσύ τι έχεις, παπαγαλό. Έχεις δίκιο, απλά δεν είναι πουλί, είναι σκύλος. Έχω ένα πολύ μεγάλο σκύλο. Μάλιστα. Πώς ακούγεται αυτό. Για χαρά. Αμερικανικό. Εκείνο το οποίο τώρα μάλιστα με κοιτάει καλά-καλά και σου λέει γιατί μιλάνε για μένα. Μπορείς να τους φάω. Και σου λέει τώρα, του δείχνεις φωτογραφίες μου και του λες kill, attack, destroy. Είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα στον άνθρωπο. Μάλιστα, έχει μεγάλο. Αυτό, ακούεις ακριβώς αυτή τη λέξη, οπότε. Μπράβο. Το ρωτάω αν έχει μεγάλο πουλί. Ο Κώστας είναι κομπλεξάρης. Τα πουλιά είναι της μόδας. Εντάξει. Στα σπίτια, καναρινάκια, παπαγάλι. Νομίζω ότι πιο πολύ σε κάτι. Ποιες είναι, δεν είναι κάποιες που έχουν τώρα κάτι πουλιά και πάνε βόλτες και τα λοιπά. Καναρίνια, όχι με παπαγάλους, με δεν ξέρω εγώ τι. Πιο πολύ σε σχήμα σαμπάνια μοιάζει αυτό το πουλί που λες τώρα. Παναγιά μου τώρα. Γιατί εδώ μιλάμε για κατοικίδια ζώα και σκέφτε λέει. Εντάξει. Γιατί Γιώργο Θεοφάνης το κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ακομπλεξάριστο πεντάλεπτο.
Εγώ ευχαριστώ. Που μας χάρισες. Καλή συνέχεια. Ελπίζω να νικήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν έβαλε τραγουδίσω. Κώστα. Κώστα. Όχι εγώ δηλαδή. Απλά θα σας ευχαριστήσουν και οι ακροατές. Έτσι, έτσι. Κώστα. Κώστα, θέλω μια χάρη. Είδες, εντάξει, δεν είναι. Θέλω να μου γνωρίσεις. Την Έρικα την Περζεράκου θέλω να μου γνωρίσεις. Η Έρικα παρεμπιπτόντως είναι και πάρα πολύ φίλη μου και πριν από το show. Πρέπει να σου είναι πω και... ένα εκπληκτικό παιδί και ένα εκπληκτικό κορμί από ό,τι βλέπεις. Ναι, και εγώ βασικά εκείνη και η μέλουσα μητέρα των παιδιών μου, απλά δεν το ξέρει ακόμα. Μάλλον θα έχεις ένα πρόβλημα με αρκετούς άλλους, γιατί αυτό το ακούω πολύ τώρα τελευταία. Ναι, αλλά δεν πειράζει, φίλε μου. Ή θα μαζευτείτε ένα μεγάλο παρεάκι και θα δείξετε ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Ναι. Όχι. Εγώ θα πάρω και μεγάλο πουλί. Και ο νικητής θα φύγει. Θα βάλουμε τα πουλιά μας να μονομαχήσουν για την Έρικα. Αυτό θέλω το δω. Θα αγοράσω έναν ισπανικό κόντορα. Με να κάνω διατητή. Γιατί λοιπόν. Εσύ τώρα είσαι εκτός συμμετοχής, γιατί δεν έχεις πουλί, έχεις σκύλο. Έτσι. Λοιπόν. Ναι, εγώ είμαι με σκύλο. Okay. Δεν μπορώ να συμμετάχω σε τέτοιες κοκορομαχίες.